Το αρχείο πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά έχει σμίξει με την ιστορία. Έχουμε να πούμε πολλά με έναν άνθρωπο που δεν μασάει καθόλου τα λόγια του, με έναν σπουδαίο Έλληνα ηθοποιό, αγαπημένο όλων σας. Σας έχει κάνει πολλές φορές να πικρογελάσετε και να πικροκλάψετε. Ένας άνθρωπος που έχει δώσει τόσα πολλά στο ελληνικό θέατρο, που κάθε του λέξη πρέπει να την ακούσεις και άποψη πρέπει να την ακούσεις 2 και 3 φορές. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας τον αξεπέραστο Ηλία Λογοθέτη. Έπρεπε λοιπόν να ξέρουν όλοι, ας πούμε, ότι για να γίνεις αθλαίος πολίτης πρέπει να σε εγκρίνουν τουλάχιστον καμιά 15.000 Αθηναίοι πολίτες και μετά θα γίνει να σε πολιτογραφείς σε πολίτης. Έτσι. Δεν είναι εύκολο πράγμα στην αρχαιότητα να είσαι πολίτης Αθηναίος. Εδώ ο καθένας έρχεται και πολιτογραφείται Αθηναίος. Το λέει και ο Καβάφης εξάλλου άνθρωπος. Λέει είναι πολύ δύσκολο να. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Και όχι μόνο Αθηναίος πολιτογραφείται, αλλά και Έλληνας. Άστα αυτό, αυτό είναι άλλο πράγμα. Ξεπερνάει τα όρια της ανοχής δηλαδή. Αλλά σε μια επικράτεια που δεν υπάρχει εδώ και δίκη, ούτε δικαιοσύνη, ούτε ντροπή, τα πράγματα είναι πολύ, πολύ δύσκολα. Πάμε λοιπόν να τα πιάσουμε από την αρχή, Ηλία μου. Καταρχήν να σε καλωσορίσω στην εκπομπή. Μπήκες χυμαρόδης μέσα. Να σε ευχαριστήσω γιατί μετά από απουσία μεγάλη ξανασυναντιόμαστε και όπως καταλαβαίνεις, άμα υπάρχει στο νου η έγνοια, πάντα βρίσκεται η επαφή. Έτσι. Πες μου κάτι, Ηλία μου. Τώρα μιλάω με έναν απόφυτο λυκείου. Έτσι. Ούτε δημοτικού, ούτε λυκείου. Παρόλο που έχεις τελειώσει τη σχολή του Καρόλου Κούν, τη μεγάλη αυτή η θεατρική σχολή, είσαι πλέον ένας απόφυτος λυκείου, ναι? Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχουμε και μία διαδρομή κάποιων χρόνων. Τα κείμενα αυτά τα ιερά που μετακινηζόμαστε θέλει μεγάλη μόρφωση και μεγάλη σπουδή. Και η σπουδή δεν αποκτήεται μόνο σε ένα πανεπιστήμιο και σε ένα θρανείο, αποκτήεται και με την ανάγνωση των κειμένων, με τον συγχρονισμό με τους δασκάλους, γενικά με την πληροφόρηση που έχει, με τον τρόπο που μετέχει σε μια κουλτούρα συγκεκριμένη. Δεν είναι να είναι όλοι σε πανεπιστήμια και να είναι καθηγητές πανεπιστημίου και για να έχουν μυαλό και να έχουν γνώση των πραγμάτων. Αποκτάς και από το περιβάλλον, αποκτάς και από τους ανθρώπους που αναστρέφεσαι. Από την κοινωνία την ίδια. Βέβαια. Είναι σχολείο τα σχολεία αυτά. Δεν διδάσκονται. Mm-hmm. Δηλαδή το ταλέντο δεν είναι μόνο να έχεις κάποιες γνώσεις. Ευφυΐα χωρίς γνώση είναι άχρηστη. Ακριβώς. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ποιος είναι αυτός που χαράζει τις γραμμές της ζωής μας. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναμπομπούλα που παίζεται ένα παιχνίδι πολύ βρώμικο, ας πούμε. Έχουμε καταρχάς μέσα και στους τοπιούς όπως και στην κοινωνία έχουμε κάστες. Υπάρχουν ηθοποιοί που είναι οι εύρωστοι οικονομικά, που παίζονται σε 2 και 3 σύρια και το βράδυ στο θέατρο και συναυλίες. Και υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι ψάχνουν το μεροκάματο. Δεν υπάρχει union, δεν υπάρχει ένα συνδικάτο. Γιατί από την πρώτη μέρα που έγινε γνωστό ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, το προσβλητικό πράγμα, κατά την άποψή μου, το βαθύτατα προσβλητικό για την αξιοπρέπεια των καλλιτεχνών, πρέπει να σταματήσουν όλες τις σκηνές, να σταματήσουν οι συναυλίες. Αλλά το εγώ, πού αφήνει το εγώ τον καλλιτέχνη? Δεν τον αφήνει το εγώ, είναι δέσμιος του εγώ του, της δόξας του. Και η δόξα τα συγχωρεί όλα, λένε αυτοί οι έξυπνοι, λοιπόν. Και έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Αργά αντιδράσανε. Αργά. Αυτά τα πράγματα θέλουν γρηγοράδα. Ναι, γιατί να πούμε ότι καιρό κυοφορεί το αυτό και ήταν γνωστό ότι θα έρθει εδώ πέρα το πράγμα, έτσι. Είναι εντεταγμένα αυτά τα προγράμματα σε μια παγκόσμια κίνηση, ας πούμε, να καταργηθούν τα πάντα, να μπουν στα χέρια όλα τα πράγματα σε πολυεθνικές, όπως όλα. Είναι μεθοδευμένα αυτά. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία με το πώς αντιδρά αυτός ο άνθρωπος που καλλιτέχνης, που νιώθει ελεύθερος, που νιώθει ότι πνίγεται από αυτά τα πράγματα. Και κυρίως όταν έχει, ας πούμε, στην ηγεσία του πολιτισμού ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν αυτή τη στιγμή σχετικής, ας πούμε, συμπάθειας, έτσι δεν είναι? Τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά λες γιατί, για ποιο λόγο. Εξηγήστε μας για ποιο λόγο. Όχι μέσα να γίνουν
Όταν κάνετε ακαδημία, κύριε Πρωθυπουργέ, πώς θα κάνετε την ακαδημία? Καλά, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη ακαδημία, έτσι. Εννοείται. Μα δεν πήγε κάποιος να του πει ότι γιατί δεν κάνατε, κύριε του πολιτισμού, δεν κάνατε αναβάθμιση των σχολών όπως γίνεται παντού? Θα περνάει μια επιτροπή, δηλαδή τι είναι εδώ, δεν έχετε βιβλία, δεν έχετε βιβλιοθήκη. Και τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι η σχολή αυτή που λειτουργεί? Ποιοι είναι αυτοί που διδάσκουν? Ποιοι είναι αυτοί που διδάσκουν? Αναβάθμιση των σχολών. Κλείνει. Όχι μόνο ακόμα με το δελτίο παροχή υπηρεσιών, να παίρνουμε τα 300 ανάλογα με τι ανάγκε του σχολάρ και εκεί, ξέρω εγώ. Ναι, γιατί να πούμε ότι πληρώνει πάρα πολλά ένα παιδί σήμερα για να είναι φοιτητή σε μια δραματική σχολή, έτσι. Πληρώνει αρκετά βέβαια χρήματα. Βάλει και άμα δεν έχει και κατοικία, βάλει και το νίκη, βάλει και αυτά. Δηλαδή δυσκολεύει τη ζωή του ανθρώπου, δηλαδή. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Γιατί. Εξάλλου, εμείς περάσαμε από Υπουργείο Εξετάσεις. Ακριβώς. Δεν μπορεί να μας αποδεχθεί ξανά στο δημοτικό. Περάσαμε εξετάσεις. Ποιοι ήταν οι εξεταστές σου όταν πέρναγες εξετάσεις? Ποιοι σε έκριναν, Ηλία μου? Λωρίτη, Σιδέρη, Σκούν, του Υπουργείου, δεν θυμάμαι ποιοι ήταν, ας πούμε. Άνθρωποι χρόνια στο κουρμπέτι, χρόνια. Και μαζί σου αυτοί που δίνανε εξετάσεις, σειρά σου, ας πούμε, ποιοι ήτανε? Ο Μπουσδούκος, ο Αντωνίου, ο Σχολημάς ο Τόσικας, ο Ιδεγαΐτης. Είμαστε οι ηθοποιοί, η φουριά, η φοβερή, η τυχερή που από τη σχολή πήγαμε κατευθείαν το θέατρο και κάναμε πρακτική. Εμείς είχαμε δηλαδή στην ουσία 3 και 3 6 χρόνια. 3 στη σχολή και 3 πρακτική στο θέατρο. Άσχετα αν δεν πήγαμε στη σχολή, άσχετα κάναμε τις χρόνια της σχολής στο θέατρο μέσα. Και να πούμε ότι εσύ ερχόσουνε και με ένα πτυχίο, έτσι. Είχε το πτυχίο της Παντίου. Ναι, ναι. Είχαμε και πολιτικές επιστήμες, είχαμε και διάφορα πώς το λένε, αναγνώσματα υψηλού επίπεδου λόγω του επιστημονικής καταγωγής και παρόθεσης των φύλων να διαβάζουμε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι τα πτυχία. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι πτυχιούχοι οι οποίοι δεν μπορούν να συντάξουν μια πρόταση. Σωστά. Μπεδεύουν τα ρήματα. Το προκαταβάλλω με το, προκαταλαμβάνω. Κτλ. Κτλ. Σημασία έχει το πόσο αγαπάς το που κάνεις και το πόσο αγαπάς και τη χώρα που το κάνεις. Δεν το κάνεις μόνο και μόνο επειδή προσφορίζεσαι τα πρωτοζήν, αλλά επειδή το νιώθεις και νιώθεις τον εαυτό σου σαν ένα κομμάτι μιας κοινωνίας ενεργούς, μιας κοινωνίας η οποία, ας πούμε, πώς λένε, σπαρταράει στο ψάρι, ας πούμε, και θέλει να ελευθερωθεί από τα δίχτυα. Γιατί εδώ είμαστε σκλαβωμένοι, εδώ πρέπει να πάρεις σκλαβιά. Τι κάνει να μιλήσεις, να πεις κάτι, να πεις την αντίρρησή σου, ακόμα και στο θέατρο, δεν μπορεί να πεις τίποτα. Κάτω από την δικτατορία του σκηνοθέτη. Ξαφνικά όλοι γίνανε σοφοί. Και ο ηθοποιός είναι κακομοίρης παραπέει από εδώ και από εκεί. Προσπαθεί να ανοίξει ένα πλάτο, να βγει στο φως. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα. Μετά είχαμε τα μητού, το μητού, του σουτού, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή ήταν ένα μπουμπούλα. Παρίσφρησε μέσα η σκρότητα ορισμένων, ας πούμε, πώς το λένε, ανθρώπων που νόμισαν επειδή έχουν εξουσία, τον ΑΒ λόγο. Και ξέρουμε πως η εξουσία αποκτάτε. Λες και είναι ποτέ δυνατό να εκτιμήσεις κάποιον ακριβώς αν δεν ξέρεις τι ποσοστό εξουσίας έχει. Δεν γίνεται να πρέπει να ξέρεις τι ποσοστό εξουσίας κατέχει κάποιος για να μπορέσει να τον κρίνεις. Λοιπόν. Και είναι όλη αυτή η προσβλητική πάλι κίνηση αυτή. Να έχουμε δίκες, οι οποίες λες και είναι οι δίκες στην Ερεβέργης, δεν κρατάνε αυτά. Λες και οι δικαστές θέλουν να ακούνε πορνο συζητήσεις. Να ψάχνουν αυτά, να κλαίνουν οι άνθρωποι εκεί, να τσακώνονται, να βρίζονται. Οι ηθοποιοί να έχουν χωριστεί σε παρτίτο, ο ένας να υποστηρίζει τον άλλον. Οι φίλοι να εξαφανιστήκαν, οι φίλοι. Δηλαδή έγινε μια διάσπαση γενικότερη, ας πούμε. Αλληλοκατηγόριες. Δηλαδή είναι πράγμα το οποίο δεν το επιτρέπει, ρε παιδί μου, αυτό, τόσο χώρο. Αλλιώς τι καθόμαστε και βγαίνουμε και λέμε, αφού παίζουμε το Shakespeare, παίζουμε Hamlet, παίζουμε Lear, παίζουμε Μπιονέσκο, Πίντερ, αυτά. Αρχαία τραγωδία, για αρχαία κομμαδία. Αυτά τα πράγματα έχουν ένα ήθος συγκεκριμένο. Πώς θα το υπηρετείς αυτό το ήθος μέσα σε αυτή την αναμπουμπούλα? Δηλαδή σε αυτή την τρέλα, δηλαδή. Η οποία δεν έχει καμία ποιήση αυτή η τρέλα. Είναι σκονόμας τρέλα. Η τρέλα πρώτα κατασκευάστηκε και μετά έρθαν όλα τα άλλα. Έτσι. Πρώτα αλλοιώθηκε ο ρόλος του ηθοποιού και η θέση του ηθοποιού, έφυγε από το ήθος και μετά έρθαν όλα τα άλλα. Αφού έχει μετατραπεί σε ένα υπηρέτη, ας πούμε, ο ηθοποιός, ας πούμε. Που πιστεύω εγώ, γι' αυτό επέμενα να αλλάξει η λέξη, γιατί δεν πει ήθος ο ηθοποιός πια. Το ήθος το οποίο είναι ο συγγραφέας, ας πούμε. Ο ηθοποιός λοιπόν πρέπει να ακολουθεί το ήθος του συγγραφέα.
Ο Ιωθεραφέας κανονίζει το ήθος του ηθοποιού. Λοιπόν, υποκριτής, έτσι να μάθαμε εμείς παλιά, υποκριτής, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και έχει γίνει αυτό το πράγμα και τι να κάνει, τρέχανε από εδώ, τρέχανε από εκεί, τηλεόραση, να οικονομήσουν, να μπορέσουν να ζήσουν, κάνουν παιδιά, είναι καινούριες γενιές, είναι μορφωμένες, έτσι, δεν είναι επεξεγέρασε. Με τις γνώσεις τους, με τις μουσικές τους, με τα αυτά, με τα πανεπιστήμια τους, δεν είναι όπως παλιότερα. Ανοίγουν βιβλία, έχουν ενημέρωση, η τεχνολογία έχει δώσει ορίζοντες μεγάλους, ανάλογα πώς χρησιμοποιεί κανείς, έτσι. Βέβαια, πάντα. Με την ικανότητά του. Είναι ανοιχτά μυαλά, είναι ταλαντούχοι. Μετά έχουν σε ξένες και τηλεοπτικές εκπομπές, σου μου γιώνουν μέσα σύρια. Ξένο, εγγλέζικο, έπαιξε και τώρα παίζει δεύτερη σειρά πάλι. Πες μου κάτι, είναι η μόνη δικτατορία που βλέπεις να υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας? Είπες για τη δικτατορία του σκηνοθέτη. Όχι, η δικτατορία της πολιτικής. Πιστεύω ότι ζούμε σε μια τόσο πολύ ας πούμε, στενή και ασφυκτική, σε ασφυκτικό κλειό πολιτικό, όπου δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Εδώ όταν βλέπεις μια χώρα η οποία είναι αυτή τη στιγμή στη παγκόσμια μπαναμπουμπούλα, σε ευαίσθητη περιοχή, σε ευαίσθητη κατάσταση, αντί να είναι όλες οι δυνάμεις ενωμένες να αντιμετωπίζουν τον κοινό εχθρό, έχουμε διασπάσεις. Ό,τι συνέβαινε παλιότερα και όταν υπήρχαν εξωτερική απειλή ή οι συνθήκες εξωτερικές ήταν απειλητικές, πάντα η αριστερά ήταν διασπασμένη, όπως ξέρεις, έτσι. Ναι, ναι, πάντα. Ναι. Λοιπόν, αντί να είναι ενωμένη. Είναι αυτό το αιώνιο πρόβλημα το αρχαίο. Διασπασμένη. Αλλά πρέπει να ξέρουν πολλοί ότι τους πρώτους ας πούμε, που καθάρισε ο Αλέξανδρος ήταν οι μισθοφόροι. Δεν είχατε στο γρανικό που ήταν εκεί. Ναι. Μισθοφόροι καθάρισε, δεν άφησε τίποτα, ρουθούνι. Αυτή είναι η επικίνδυνη, η αργυρώνη, η μισθοφόρη. Η μισθοφόρη. Λοιπόν, αυτούς κατάρρισε. Ναι, και όταν οι Ρωμαίοι ήρθανε στην τελευταία μάχη στην Πίδνα, απέναντι από τον Μακεδόνα τον στρατηγό, ναι. Ζητήσανε το βράδυ τα χρήματά τους οι μισθοφόροι. Δεν τους τα έδωσε και την άλλη μέρα τους βρήκε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Και από εκεί που ήταν υπεράριθμοι Μακεδόνες, έγιναν υπεράριθμοι Ρωμαίοι και ιτηθήκανε. Δεν υπάρχει, αλλά μόνο ένας Αλέξανδρος κατάλαβε γιατί αφήνισε το άλογο από τη σκιά του. Καταλαβαίνεις. Ναι, μόνο ναι, ναι. Αυτό κατάλαβε το άλογο, είδε τη σκιά του και αφήνισε. Λοιπόν, δεν μας τρελάνουν δηλαδή. Τώρα θα πάμε σε ένα σημαντικό πράγμα. Δεν μπορεί ο λαός αυτός, ο οποίος κάνει συνέχεια σφάλματα, να μην αναλάβει την ευθύνη του. Να αναλάβει την ευθύνη του. Να έρθει ενώπιον των ευθυνών του ότι αυτός ορίμασε ή δεν ορίμασε. Αν δεν ορίμασε, άστονε. Αν έχει οριμάσει όμως και ισχυρίζεται ότι και έχει απαιτήσεις και έχει αυτά, να κάτσει και να δει. Να δει τι σφάλματα έχει κάνει. Με ποια κριτήρια ψηφίζει, με ποιο πνευματικό επίπεδο. Τι πνευματικό επίπεδο διαθέτει, να ταπεινωθεί λίγο, να μην κάνει όπως τα ξέρει όλα γιατί δεν ξέρουμε τίποτα και να αναλάβει τις ευθύνες του. Όταν ο Αριστοφάνης Δίδας και κομμωδία του την έχουν κάνει το μπαρούτι, έλεγε προσέξτε, είσαι συνυπεύθυνοι. Και εξέρθετε το λαό Αριστοφάνης. Σου υπείς εκεί, πώς λέγεται εκεί από το έργο αυτό. Ρίξανε έναν ποταπό και φέρανε στην εξουσία πιο ποταπό. Έτσι είναι πάντα. Βέβαια εσύ μιλάς τώρα για ανθρώπους που ξέρουν ιστορία και έχουν μια θεατρική παιδεία. Εδώ έχει γίνει εσκεμμένα εδώ και χρόνια η απομάκρυνση, η απόσχηση του Έλληνα και από την ιστορία και από τη θεατρική του παιδεία. Χρόνια δουλεύεται αυτό. Όταν γίνει η καταστροφή της γλώσσας, όταν αυτή τη στιγμή ένα παιδί, ας πούμε, σύγχρονο, είναι δύσκολο να διαβάσει ένα κείμενο Βυζιγινού, Πάπα Διαμάντη. Λείπουν οι τόνοι. Που λέει ο διάσημος αυτός, ο μεγάλος αυτός νους, που δεν αναφέρεται τα τελευταία τα χρόνια, ο Λορεντζάτος, ο Ζήσιμος. Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι που δεν έχουν αρπαχθεί στα αρπάγια της αρχαίας δοτικής Ανάγκα. Ανάγκα, με απογεγραμμένα από κάτω. Υπογεγραμμένη, ναι. Λοιπόν, ορισμένοι άνθρωποι, συγκαταλέγουμε και εγώ στους ευτυχείς, μέχρι τώρα δηλαδή, που δεν είχαν την ανάγκη να με ποδοπατήσουν και να με προσβάλλουν. Γιατί τόλμησαν πολλές φορές να με προσβάλλουν, αλλά δεν τους έκανα το χατήρι. Λοιπόν, γιατί εξαρτάται και τι αντιστάσεις έχεις μέσα σου και πώς αμήνεσαι. Ηλία μου, τι οπλισμό έχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θεατρική παιδεία?
Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Πρώτα απ' όλα ξέρει να διαβάζει δύσκολα πράγματα, κείμενα. Μετέχει σε πνευματικές διαδικασίες, ας πούμε. Να διαβάσει ένα λύρι, ένα αρχαίο ρόλο, ας πούμε, ένα δίποτα ή ένα, οτιδήποτε άλλο είναι. Πρέπει να είσαι πνευματικός άνθρωπος, ας πούμε. Πρέπει να έχει φτάσει στο σημείο του Μηνωτή, ο οποίος, ας πούμε, με σαν σκυλή δούλεψε για να καταλάβει, ας πούμε, τι γίνεται. Λοιπόν, πολλά πράγματα. Θέλεις, ας πούμε, μαθηματικά να ξέρεις, θέλεις να ξέρεις μουσική, ξέρεις, να τραγουδάς, να παίζεις όργανα, να είναι πανεπιστήμονο ηθοποιός. Πρέπει να ξέρεις τα πάντα. Μέχρι και αεροπλάνο να οδηγείς, να ανάγκη. Μέχρι και να πεθάνεις κιόλας. Πολλοί σκοτώνονται, ας πούμε. Λοιπόν, δεν είναι ένα όργανο ευτελές. Είναι ένα όργανο που είναι σε βιτρίνες που ο καθένας, ας πούμε, μπορεί να το βρει, ας πούμε, και να το ξαναβάλει εκεί στη θέση του, ανέγκυχτο. Είναι ένα όργανο, ένα βιολί, είναι ένα στραντιβάριος ο ηθοποιός. Είναι πανάκριβο όργανο. Λοιπόν, και πρέπει να το προσέχει. Και να προσέχει τον εαυτό του, την υγεία του. Είναι ένα όν που κινδυνεύει πάρα πολύ στη σκηνή. Που δεν πρέπει να τρώει πριν παίξει, να είναι το στομάχι του ελαφρύ, να είναι καλά στην υγεία του, να μην κάνει τη θυσία που λέει θα πεθάνω στη σκηνή, γιατί η ζωή είναι πάνω από την τέχνη, έτσι. Και η ανάγκη πάνω από την τέχνη, που λέει και ο Αισκύλος στον Προμηθέα Δεσμότη. Είναι πολύ ευαίσθητο όργανο ο ηθοποιός. Πληγώνεται εύκολα. Και όλα. Πεθαίνει ο πατέρας του κειμένου και παίζει το βράδυ. Δεν μπορεί να θρυνήσει. Λοιπόν, είναι απαγορευτικό όταν κάθε υπαλληλάκος ή κάθε κλητήρας προς τιμή του, οι άνθρωποι εργαζόμενοι είναι, όταν πολλά ο λαιμός παίρνει άδεια ιατρική, ο ηθοποιός να παίξει με το θάνατο του πατέρα, της μάνας. Και μην πάμε στο ρωμαϊκό δίκαιο που τους είχαν και σαν αισχρά πρόσωπα τους ηθοποιούς, ας πούμε. Λοιπόν. Ναι, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι όταν πέρναγε ο Θίασος από μία πόλη στην αρχαιότητα, σταμάταγαν όλες οι εργασίες και όλοι βγαίνανε για να τους δουν και να τους χειροκροτήσουν, έτσι. Ήταν ιερή στιγμή. Διάβησε, μα είναι η καρδιά, είναι τέχνη της ιεροτελεστίας, είναι θρησκευτική τέχνη. Είναι αφιερωματική τέχνη του ηθοποιού. Όπως και η παιδεία ελληνική ήταν αφιερωματική και η τραγωδία αφιερωματική ήταν. Τόσο υψηλό λαϊκό θέατρο δεν είχε καμία χώρα στον κόσμο. Και τώρα που φτάσαμε στη χώρα που γέννησε αυτό το θέατρο με αυτή την σχέση με την κοινωνία και τους ανθρώπους και τα θεία, να είναι σε αυτή την κατάντια. Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι απόλυτη κατάντια. Αυτό το όργιο, το σύριο, αυτό το πράγμα, σε μια χώρα η οποία δεν έχει, ισχυρίζεται ότι δεν έχει, ότι ζει με επιδόματα, αυτή η σπατάλη χρημάτων από εδώ και από εκεί, και ο νεποτισμός, γιατί πάντα, ας πούμε, σε αυτά τα συστήματα, ο νεποτισμός είναι λίγη και δέμη, ας πούμε. Και πρέπει να έχει, δηλαδή δεν έχει προσβάσει, δηλαδή δεν έχει, πώς το λένε αυτό, δεν έχει βίσμα, λέει. Δηλαδή, μια κατανόητα πράγματα. Τι, πώς να μην θεις, ένας άνθρωπος ευαίσθητος. Το περίβλημα της ψυχής μας είναι εύθραυστο. Σπάει πολύ εύκολα, είναι κέλυφος πολύ, πώς το λένε, σε ριζόχαρ, πώς το λένε, πρέπει να ξέρεις κουκουμφού. Λοιπόν. Και γιατί να τραβάει τόσα βάσανα ένας ηθοποιός, ας πούμε. Γιατί να τραβάει, γιατί. Πώς θα κάνεις να διαβάσεις τώρα. Πες ότι εγώ διαβάζω ένα κείμενο, ας πούμε, ένα builder τώρα που ετοιμάζομαι να κάνω κάτι, ας πούμε. Σελίδες επί σελίδων. Να δω πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, πώς δίνεται, πώς είναι οι συνήθειές του, τι ιστορικό υπόβαθρο έχει, πώς τον βλέπω εγώ από ένα συγγραφέα ο οποίος δεν είναι Έλληνας. Πώς είναι Αγγλέζος, ας πούμε. Όταν ήρθε ο Πίντερ και παίξαμε την νεκρή ζώνη, ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή στη ζωή μου να έχω έναν τεράστιο συγγραφέα από κάτω, θεατή, και περίμενα με λαχτάρα να μου πει μια κουβέντα όλη νύχτα. Δηλαδή, συμβαίνουν και μεγαλειώδη πράγματα στη ζωή ενός ηθοποιούς. Συναντάει τον Πίντερ ξαφνικά, εκεί που δεν περίμενε. Λοιπόν, σκέψου λοιπόν τι δονήσεις και τι συγκινήσεις είναι αυτές. Που άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, στη ζωή τους δεν έχουν έναν άνθρωπο να μιλήσουν. Να πούνε μια καλημέρα. Το πρωί εκατομμύρια άνθρωποι γυρίζουν χωρίς να τους μιλάει κανείς. Να μην έχουν. Δηλαδή, η τραγωδία του ανθρώπου, τη συγκοινωνία, στο σύμπαν, ας πούμε. Ο άνθρωπος είναι μόνος. Μόνος. Άμα είναι μόνος, ο άνθρωπος διαλύεται. Εξαερώνεται. Πρέπει να έχει μια στοργή, μια αγάπη, μια αγκαλιά, μια κουβέντα. Ανθρώπινη φωνή, που λέει ο Μπρέχτ. Κάνει καλό να ακούς μια ανθρώπινη φωνή. Όπως και ο Φιλοκτήτης, δεν θυμάσαι που μόλις άκουσε φωνή μετά από 10 χρόνια, είπε οφείλτατον φώνημα. Βέβαια, βέβαια. Είναι θεραπευτικό πράγμα. Όπως το χάδι της γυναίκας που αγαπάς, ας πούμε. Σε αγαπάει. Όπως λέγει ο Ψερονέτη, καμία
Κανένα φάρμακο δεν σε κάνει καλά παρά από το χάδι της γυναίκας που σε αγαπάει. Ας το πω, άμα είσαι ερωτευμένος, δεν κουβαλάς σε καμία ασθένεια. Να σε ρωτήσω κάτι. Σφράγγισες κάποιους ρόλους στην πορεία σου που όταν μιλάμε για αυτές τις ταινίες ή για αυτά τους ρόλους στο θέατρο σκεφτόμαστε τον Ηλία το λογοθέτη. Κλασικό, δεν χρειάζεται να το πω, τη Βαβυλωνία, έτσι. Πιστεύεις ότι σήμερα ζούμε τη Βαβυλωνία, ήσουν προφητικός, δηλαδή δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας αν και μιλάμε την ίδια γλώσσα? 100% η διάλεκτη που έχει η Ελλάδα είναι πιο πολλές από τα ιταλική γλώσσα. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Από χωριό σε χωριό μπορείς να συνεννοηθείς. Ναι. Έπρεπε μόνο να διδάσκονται και οι διάλεκτοι. Ακριβώς. Εδώ ήθελα να σου πω. Δεν είναι άδικο το παιδί που είναι κριτικός να μην μαθαίνει την κριτική του ντοπιολαλιά. Είναι άδικο. Είναι και πώς το λένε, χάνεται ένας πολιτισμός. Γενοκτονία. Είναι είδος... Ναι. Εγώ τώρα που επέστρεψα στη Λευκάδα, γιατί στη μνήμη των γονιών μου και στην υποχρέωση που έχω στην αγαπημένη μου γυναίκα να έχει και αυτή κάτι κάπου να πηγαίνει να κάνει τα μπάνια της. Λοιπόν, είχα σε αδιέξοδο να το φτιάξω, γιατί το φτιάξω το σαράβολο που ήταν ένα κρεμισμένο σπίτι, τίποτα. Το γκρεμίσαμε και το ξαναχτίσαμε από την αρχή. Είδα ότι τα παιδιά των φίλων μου δεν ξέρουν καμία λέξη. Λευκαδίτικη. Από που ήξερα εγώ όταν ήμουν μικρός εκεί. Και με τους γονείς επικοινωνώ και λέω, παιδιά, γιατί. Υπάρχει λόγος να μην ξέρετε τις λέξεις? Ας μην τις χρησιμοποιούν. Δεν έχει σημασία. Όταν είμαστε μεταξύ μας, μιλάμε όμως. Και μια φορά στις παρέες, ας πούμε, τα λέω και πολύ γρήγορα εγώ, γιατί δεν με καταλαβαίνουν. Και να κοιτάξω, επεξηγώ. Γιατί είναι ιταλικά, είναι βενετσιάνικα, είναι αυτά δανεικά, δάνεια. Γιατί να μην ξέρω τις λέξεις? Τι σημαίνει ξαχορδάω, ας πούμε. Ξαχόρδισε, λέει. Γλίστρισε, δηλαδή, και σπαβεντάρισε, ή ξέρω εγώ, λάμπαξε. Το οποίο ρήμα λαμπάζω είναι ομηρικό, έτσι. Είναι ομηρικά, τα ομηρικά. Λοιπόν. Και κρατάτε τις ομηρικές, πολλές ομηρικές λέξεις. Προς τιμή αυτών των βλάχων, όλων αυτών που έχουν τις γιορτές τους, έχουν τα αυτά τους, τη γλώσσα τους, μπράβο τους, τα κρατάνε. Οι πόντι, γιατί? Οι πόντι είναι αρχαία ελληνικά στα ποντιακά. Γιατί δεν κατάλαβα. Υπάρχει έδρα ποντιακή σε πέμπα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν είναι πολιτισμός αυτός. Όχι μόνο γράφει πολιτισμός, είναι και μια ράτσα στην οποία οφείλουμε πολλά τους πόντιους. Έτσι δεν είναι? Μια φιλή. Ναι. Πες μου κάτι. Στις πορείες τώρα που γίνανε, τις διαμαρτυρίες που έκανε και το Σωματείο των Ηθοποιών, αλλά και άλλα σωματεία που τώρα τελευταία καταλάβανε ότι πρέπει όλοι μαζί να είμαστε, όπως και των τραγουδιστών και των λοιπόν, για θα πάρει μπάλα και όλους τους υπόλοιπους καλλιτέχνες, είδα πάρα 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 πολλά νέα παιδιά. Δυσανάλογα πολλά νέα παιδιά στις πορείες, που σημαίνει ότι πολλά νέα παιδιά σήμερα θέλουν να σπουδάσουν ή σπουδάζουν το θέατρο ή αγαπάνε το θέατρο και θέλουν να μπουν σε αυτές τις διαδικασίες. Και έρχονται αντιμέτωποι μια τέτοια πολιτική. Παιδί μου, είναι υποτίμηση, είναι υποβάθμιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δηλαδή, πώς το λένε, δηλαδή. Δεν είναι εύκολο πράγμα να σπουδάσεις θέατρο. Πολύ δύσκολο. Εδώ βλέπεις κάθε μέρα έχονται σεμινάρια. Είναι υποθέσεις του Ζαμπύρου από τη Ρωσία. Είναι πολύ δύσκολο το θέατρο. Πολύ δύσκολη υπόθεση. Είναι ένα μέρος της δραστηριότητας της κοινωνίας, το οποίο σπουδαία. Και τώρα είδες μετά τον κορονοϊό και όλα αυτά τα κόλπα μας κάνουν, γιατί για το μάνδρομα γίνονται όλα αυτά. Δεν βλέπεις, ας πούμε, ότι ερημώσανε οι κινηματογράφοι, αλλά το θέατρο. Φούντουσε το θέατρο. Φούντουσε το θέατρο. Ψυχήστες στις αίθουσες, γεμάτα τα θέατρα. Ο Έλληνας είναι συνδεδεμένος με το θέατρο. Είναι πώς το λένε, θεατρίνος ο Έλληνας. Με την καλή έννοια. Και όχι αυτοί που χρησιμοποιούν λέει κάνει θέατρο. Ναι, ναι. Και παίζει θέατρο και κάνει πρόζα κάθε μέρα στη ζωή του, δηλαδή, έτσι. Λέγοντας ανέκδοτα, κινούμενος. Είναι ποιητής ο Έλληνας. Είναι γεμάτος ποιήση. Πας, ας πούμε, στα χωριά και τρελαίνεσαι από την ποιήση. Πας στη Λευκάδα και τρελαίνεσαι από τα νέα παιδιά που είναι έτσι σπαθαρά να μάθουν πράγματα. Στο δρόμο, η κίνησή μας, αυτά όλα. Είμαστε γεμάτοι ζωή. Θέλει μας απομονώσουν. Ναι, εγώ φοβάμαι αυτές τις πολυεθνικές, οι οποίες τα κατακρίσαν τα πάντα. Τα πάνε και το θέατρο, όλα αυτοί, ξέρεις, οι ισχυροί. Ναι.
Και δεν πρέπει να γίνεται αφήστε αυτό. Οι ομάδες οι καινούργιες, τα παιδιά, πασχίζουν με τα δόντια, να χαρτίσουν. Και, δηλαδή... και ξέρεις το καινούριο σύστημα βέβαια τώρα, έτσι. Έρχεσαι σε ένα θέατρο ανάλογα με το... και πληρώνεσαι ανάλογα με το πόσο κόσμο θα βάλεις μέσα. Άστο αυτό. Άστο αυτή την πληγή. Λοιπόν. Και πρώτα που είναι το εξή, ότι ό,τι γίνεται στο θέατρο, ξεσπάει στον ηθοποιό. Δηλαδή δουλεύουμε. Και λέω, κύριε, γιατί κάνετε το budget, σας. Πόσα θέλει τα έξοδα. Εμείς κάναμε 12 χρόνια το αμάρτημα της μητρός μου. Τα χρήματα των ηθοποιών ήταν κατατεθειμένα στην τράπεζα. Τι ήταν τα χρήματα, δεν τα άφηγε κανείς, δεν τα άγγιζε κανείς. Φτάσαμε στο σημείο να καταλάβεις δηλαδή πώς αγαπά το θέατρο και πώς αγαπά τους συναδέλφους, να δίνουμε για 3 μέρες, για 3 μέρες παραστάσεων, 25 ημερομίσθια στους ηθοποιούς. Και μας είπαν όλοι ότι είμαστε τρελοί. Λέω, εγώ δεν διακυβεύω. Δεν εκθέτω τον εαυτό μου σε κρίσεις και σχόλια. Γιατί ξέρω ότι τα σχόλια θα κάνουν οι ανίκανοι και αυτοί που μπαίνουν μέσα για να διακάνουν το κακό. Λοιπόν, δεν του δίνω εγώ λαβή. Ναι, μια ιταλική παροιμία που ξέρω ότι τις αγαπάς πολύ, λέει ότι όποιος μπορεί κάνει, όποιος δεν μπορεί κρίνει. Σωστόν. Λοιπόν, γιατί θέλω να έχω μέσα μου εφορία, γαλήνη, να μην σκέφτομαι τι αδείξει τον συνάδελφό μου. Να δω τον εαυτό μου, αν θα ήθελα εγώ να με αδικούν. Και λέω, όχι, δεν γίνεται αυτό. Γιατί αυτός που πήρα στη δούλεψή μου, όπως μπορώ, να τον ευχαριστήσω και να με ευχαριστήσει και να χωρίζουμε τα βράδια αγαπημένοι και να έχουμε τη λαχτάρα την άλλη μέρα να ξαναπάμε. Όχι να παίζει στο θέατρο και μη σου μιλάει κανείς. Και να λέει τα λεφτά μου, λέει, δεν δουλέψαμε ή ξέρω εγώ, πάρτε 600 αντί. Δηλαδή, μιλάμε για τριτοκοσμικά. Τι είναι τριτοκοσμικά. Μιλάμε για... στην εποχή του Λεοπόλδου, δεν πήγαν το χρυσάφι και ακόμα τα χέρια των μαύρων, ας πούμε. Λοιπόν, εξαρτώμαστε από τις Βρυξέλλες, καταλαβες. Κατάλαβα, λοιπόν, πολύ καλά κατάλαβα. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι εσύ τολμάς και παίζεις Βυζιεινό, αυτό το μέγιστο τρελάρα της Θράκης, με την καλή έννοια, γιατί η τρέλα, ο Ίστρος μόνο καλή έννοια μπορεί να έχει. Και είναι διαμαρτυρία. Ναι. Και θα έπρεπε να επιχορηγήσει για να το παίζει. Δηλαδή το κράτος θα έπρεπε, τόσες σκηνές έχουμε, να φροντίζει κάθε χρόνο να υπάρχει Βυζιεινός Παπαδιαμάντης σαν θέατρο, από Καζαντζάκης, οπωσδήποτε στα θέατρα. Οι μόνοι οι οποίοι κάναμε, οι μόνοι οι άνθρωποι, εγώ και η κυρία Ζαχαρή, οι οδοί δηλαδή, που δεν μας δώσαν ούτε ένα ευρώ. Μας απέριψαν από όλες τις επιτροπές. Ζητήσατε και δεν πήρατε ή... Ζητήσαμε και δεν πήραμε. Και μάλιστα ο Φάκελ είναι ο τελευταίος που ανεβάζαμε πριν ανεβάσει ο τηλεόραση, ο Μανουσάκης, ο Μανούστρος, το οποίο το φωνές του αδελφού μου, αυτό το αριστορική, αυτό το δοστογευστικό έργο του Βυζιεινού. Θεωρήθηκε ο Φάκελ μας, ο οποίος πλήρης Φάκελ που έχει πάει ποτέ σε Υπουργείο Πολιτισμού και δεν μας δώσανε ούτε μία δεκάρα. Η ποταπή, αυτή η άθλη. Δεν είναι άθλη. Ποια ήταν η απάντηση? Τίποτα. Δεν μας δώσανε από κουβέντα. Ούτε σου απαντήσανε ποτέ. Τίποτα. Λοιπόν, αλλά σε απαξιώ και εγώ, λοιπόν, δεν καταδέχομαι να τους αναφέρω, λοιπόν. Βέβαια, πρέπει τα πράγματα δεν έχει νόημα να μην βελτιώνουν τα πράγματα. Δεν έχει νόημα να κλαίμε συνέχεια και να λέμε αχ, κάθε πρωί ξυπνάμε αυτά. Δεν έχει νόημα, ρε παιδί μου. Θα φέρει ελάν, ζωτική δύναμη. Δεν μπορεί να πηγαίνει στο θέατρο κάθε μέρα διαλυμένος, ας πούμε, με ανέχεια, με αυτά. Να κρυώνεις, να τρομοκουφλιάζεις, να μην έχεις να φας. Δεν είναι προνόμιο δηλαδή να ζεις καλά. Όχι να σωρεύεις πλούτη, αλλά να ζεις καλά, να ζεις ανθρώπινα. Γι' αυτό εύχομαι το 23 να είναι πιο ανθρώπινο, ρε παιδί μου. Πιο ανθρώπινος χρόνος να είναι για τον κόσμο. Λοιπόν, με τόσο δύναμη που έχει αυτή η χώρα. Εδώ ακόμα έχουμε ήλιο. Δεν είσαι γίνεται, ρε παιδί. Δεν είσαι γίνεται. Εδώ όταν έχω ανθίσει κάποια κρίνα που έχω εγώ, χρόνια ανθίζουν την εποχή τους και τώρα έχουν το 2-3 χρόνια που ανθίζουν νωρίτερα. Είμαι στις Λευκάδες μεταξύ χειμώνα και αυτό και φθινοπόρου και είχαν ανοίξει τις πασχαλιές στην ακτήμα της φίλης μου, της Βυγένειας. Γίνονται και κοσμολογικές ανακατατάξεις. Ο άνθρωπος
Έχει επέμβει και έχει χαλάσει τη φύση. Δεν ξέρω τι καταστροφέας είναι. Τι είναι καταστροφέας. Μπορεί να είναι και μεταστατικός, δηλαδή με αρρώστιες, θανάσιμες, μεταφέρει και στο διάστημα, ξέρω εγώ. Τι έκανα, ξέρω εγώ. Βέβαια να σου πω ότι μάλλον κάπως έτσι πρέπει να γίνονταν πάντα τα πράγματα. Δηλαδή ο άνθρωπος να έφτανε σε μια τεχνολογία που μετά να κεγότανε από την τεχνολογία του και να ξανάρχιζε από την αρχή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο άνθρωπος είναι και φωνιάς και ιερός μαζί. Είναι και νέκανος και σάκερ που λέμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά η τάση του είναι να βελτιωθεί. Δηλαδή να φύγει από την κακότητα που λιμνάζει μέσα στον βόρβορο. Έτσι. Να φύγει από αυτή την ολέθρια διαστροφή που λέγεται κακό. Αυτή είναι η ολέθρια, είναι διαστροφή το κακό. Δεν είναι απλώς είναι διαστροφή, είναι αρρώστια. Αυτό όμως εμφυτεύεται στα παιδιά από το σχολείο, Ηλία μου. Από αυτά... Το σχολείο, το σπίτι και το σχολείο δεν είναι σε συνεργασία αγαστή μεταξύ τους. Άλλη παιδιά έχει στο σχολείο το παιδί. Πρόσεξε, έχουμε τρεις διαφορετικές παιδείες. Άλλη παιδεία λαμβάνει το παιδί στο σχολείο. Άλλη παιδεία στην οικογένεια και άλλη παιδεία στην κοινωνία. Είναι λοιπόν καταλήγει μοιραία σε borderline, σε παραζάλι. Παραζάλι. Βέβαια, βέβαια. Μη του λέει η μάνα αυτό. Εγώ έχω ακούσει ανθρώπου να λένε να δει δασκάλα. Ανθρώπου να συμβουλεύουν τα παιδιά του, άμα του παρατηρήσει δασκάλα, του δώσει μουνιά. Δηλαδή συμβαίνουν πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν μέσα μου βαθιά ότι ο άνθρωπος έχει την τάση να θέλει να ανακαλύψει τα σημάδια της προέλευσης του. Ποιος είναι. Αυτό σημαίνει ότι βελτιώνεται, προχωράει και σκάφτει ένδρον μέσα του. Να δει ποιος είναι. Και αυτό το κάνει καλύτερο άνθρωπο. Δεν είναι μόνο να τσακατσάκα να διασκεδάζει και να χορεύει χωρίς κοιλώτα στα μπουζουξίδικα. Και να γυρίζει το παιδί, ξέρω το πρωί, και μετά να τρέχει ο γονιός και να λέει: το βιάσανε το παιδί, ας πούμε. Αν το είσαι κατελελειμμένο το παιδί, τι θα γίνει. Η κοινωνία δεν είναι καλή. Το ξέρουμε πολύ καλά. Το λέει και ο Λεοπάρντι. Οι ανέντιμοι είναι συνασπισμένοι ενάντια στους θύμιους. Γι' αυτό όταν συμβεί κάποιος ανέντιμος να κινδυνεύει, τρέχουν όλοι προς βοήθειά του. Ενώ αν κάποιος θύμιος κινδυνεύει, όλοι αποσύρονται. Έτσι. Είναι βγαλμένα από τα μυαλά αυτά, από σπουδαίους ανθρώπους, τα τσιτάτα και οι αφορισμοί και η σοφία. Είναι βγαλμένα από εκλεκτά μυαλά. Λοιπόν, αλλά η ευφυΐα χωρίς γνώση, τι είναι τίποτα. Είναι ένα βούτυρο που το ξαφρίζει και δεν μένει τίποτα. Παρατροφή για τους κύρους, λοιπόν. Η ευφυΐα θέλει καλλιέργεια. Ο ευφυής άνθρωπος, ας πούμε λένε, ο απατεών είναι έξυπνος, ο απατεών είναι βλάκας. Γιατί? Γιατί στηρίζεται στην ευπιστία του θύματος. Ένα θύμα πολιτισμένο δεν σκέφτεται ότι έχει απέναντι τον απατεώνα. Δεν διαλογίζεται αυτό το πράγμα. Επομένως δεν ξεγελάει από την εξυπνάδα του. Από την ευπιστία του θύματος. Ο πανούργος είναι αυτός που είναι ευφυής. Ο Οδυσσέας ήταν ευφυής. Η πανουργία είναι ευφυές έβριμα. Δεν είναι ευτελές. Λοιπόν. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έτσι διονύζεται η δυστυχία. Τα πρώτα βήματα του παιδιού στον συγκεκριμένο περιχαρακωμένο χώρο της οικογένειας για μένα είναι το α και το ω. Τι λέξεις θα ακούσει. Ποιες λέξεις θα ακούσει. Δεν μου λες, Ηλία μου, από ποιο έτος της ζωής του παιδιού θα πρέπει να μπει το θέατρο στη ζωή του. Από το δημοτικό. Το δημοτικό. Εγώ τουλάχιστον το έζησα. Από το δημοτικό, αυτές που κοροϊδεύουν οι έξυπνοι, αυτά τα παιδιά που λένε τα ποίηματα. Άμα δεν αγαπείς την ποίηση μικρός, δεν την αγαπάς ποτέ. Και εδώ παρουσιάζει το εξής, ας πούμε, να μην έχει υπάρχει έδρα για ένα μεγάλο ποιητή, για το Πατρίκιο, έτσι. Μην πω τώρα, ας πούμε. Γιατί είχε ποτέ έδρα ο Ρίτσος, ο Σεφέρης ή ο Βάρναλης ή ο Ελίτης στα ελληνικά πανεπιστήμια. Μα όταν αρρώσει ο δάσκαλός μας, ο Μηταράς. Έτσι, γιατί η γυναίκα μου ήταν η Μαρία, ηθοποιός και ζωγράφος, τελείωσε μηταρά. Δεν είχε καθηγητή και το μηταρά και τον τέτοι. Επειδή είχε πρόβλημα με τα μάτια του, του κόψαν τα χρήματα. Επειδή ο άνθρωπος γύρισε για τα μάτια του, από εδώ και πώς τα Ινστιτούτα στην Ευρώπη και παντού, και τον διώξανε από την. Λοιπόν, αφήστε τα πράγματα τώρα. Να σου πω βέβαια ότι τα ίδια ακριβώς αντιμετωπίζουν και οι μουσικοί με όμικρον γιώτα, έτσι.
Έχεις δει κανένα μεγάλο μουσικό, το Σαλέα, το ποιον έχεις δει, το Ζέρβα, τον Πολυκανδριώτη, να έχουν έδρα στα πανεπιστήμια να διδάσκουν στα παιδιά λαϊκή μουσική? Μα μου θες να με ξαναπάει στο δημοτικό ένα μουσικό με τέτοιες σπουδές, με σπουδές. Ξέρεις τι πρέπει να τελειώσει ο θείο, τι κόπος και τι μόχθος είναι. Και το ξέφυγκα. Και αντί να κατεβάζουν τα ρολά αυτοί οι μεγάλοι τραγουδιστές, όλοι, και με τις άσε τώρα μην πω ονόματα τώρα και αρχίζω και φωνάζω, γιατί δεν φοβάμαι και κανέναν εγώ. Την πλέον που λέει ο πατέρας μου ή ο μπάρμπας μου. Έκαψα την καλύβα μου να με τρώνε ψήλοι, λοιπόν. Αντί από την ίδια στιγμή, πουπ, κατεβαίνουν τα φώτα. Έπρεπε να είχε ήδη γίνει και στο εθνικό και από τους καθηγητές όλους αυτούς που τόσα χρόνια πληρώνονταν για να διδάσκουν αυτά τα παιδιά και να τους δίνουν πτυχία. Τώρα ξαφνικά αυτοί οι καθηγητές τι ήταν, άχρηστοι ή ήταν καθηγητές του Λυκείου? Εάν το διάταγμα, όχι, η παπεργία είναι τέτοια, το διάταγμα να μην περάσει ποτέ. Γιατί είναι μια ανακοίνωση σήμερα και εξοργίστηκα. Αν δεν μέχρι τις 8, μα τι είναι, παλάτσα είναι, να διαβιάσουμε. Έρχονται ότι απουσιάζει σε περιοδία ο γραμματέας. Τι αν μέχρι τις 8 δεν κάνετε το νο, θα φύγουμε. Έχει πάνω να έχετε φύγει. Έπρεπε να έχετε φύγει, κύριοι. Διαμαρτυρώμενοι για την ασχρή αυτή συμπεριφορά. Διαμαρτυρόμαστε. Είναι δικαίωμα του ανθρώπου, είναι κατοχυρωμένο. Τι στο διάβα λέει μας είμαστε μέσα στην Ευρώπη, ας πούμε. Τι είναι αυτή η Ευρώπη τελικά που δεν έχει τίποτα. Δεν έχει ίχνος αξιοπρέπειας, ας πούμε. Γενικότερα δεν έχει ίχνος αξιοπρέπειας. Τι να έχει. Σε ένα σούργελο είναι. Δεν έχουμε πρωτεσίλες αν δεν έρθουν από την Ινδία και από την Κίνα. Το ομολόγησαν. Ναι. Δεν έχουμε φάρμακα γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε από την Ινδία και την Κίνα, λέει, οι πρωτεσίλες. Κατάλαβες. Και τι μας είπε ο Τσαμπουνάνη να συνέχεια. Δεν υπάρχει πιο σκληρός καπιταλισμός από ό,τι στην Ελλάδα. Πουθενά. Το πιστεύω απόλυτα. Εάν κινδυνεύσει στην Ελλάδα, μπορεί να πεθάνει. Ενδέχεται να είσαι εκτός Ελλάδος και να ζήσει. Υπάρχει και ένα καινούριο, δεν ξέρω αν υπέπεσε στην αντίληψή σου, να ιδιωτικοποιηθούν τα αρχαιολογικά μουσεία. Θα γίνει και αυτό. Έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο, θα ψηφιστεί λίγο πριν τις εκλογές για να πέσει το βαρύ πεπόνι στους επόμενους. Και αυτό το κοντραμπάντο είναι με την Αγγλία, να το νοικιάσουμε, λέει, να το νοικιάσουμε. Θα δούμε να μέχρι με τρελά πράγματα. Ακλεμμένα. Ακλεμμένα. Για μένα η εκκλήρωση που έρνω είναι εξής. Ο πολίτης δεν έχει κανένα δικαίωμα σε αυτή τη χώρα. Τον χρησιμοποιούν κάθε τετραετία. Ναι, και μετά τον ξεγελάνε και τον αφήνουν στη μοίρα του. Και πάλι κανάλια, τώρα έχουμε το ίδιο παραμύθι πάλι. Έχουμε το ίδιο χορευτικό. Ναι, αλλά πότε θα μάθει αυτός ο πολίτης επιτέλους, ρε παιδάκι μου? Εγώ δεν είμαι ούτε ηθικολόγος, ούτε πως λένε ιεροκήρυκας. Ο άνθρωπος σφραγίζει τη ζωή του με τον προσωπικό του δρόμο. Με το ιδιόλεκτό του. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα οι άνθρωποι μεταξύ μας. Έχουμε τα ίδια, τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες, ας πούμε, πώς το λένε, λαχτάρες. Ερωτευόμαστε, πεθαίνουμε, γεννιόμαστε, αναθρεφόμαστε. Θέλουμε να φάμε, να πιούμε, να διασκεδάσουμε, να μορφωθούμε, να ανοίξουμε τα μάτια μας από τη στραβωμάρα μας που μας διακρίνει. Δεν περάσουμε τίποτα. Ήρθα για να μου λέει στο πανεπιστήμιο που όλοι έχουν ανάγκη από βιβλία, χωρίζονται ανάλογα με τα χρώματα το πολιτικό για να πάρουν το βιβλίο, ας πούμε. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Και το κυριότερο, στις δύσκολες στιγμές. Αυτή η ιερή χώρα, αντί να είναι όλη μια γροθιά, διασπάται για την εξουσία. Δεν υπάρχει νόμος, υπάρχει εξουσία. Ο νόμος είναι εξουσία. Τελείως το θέμα. Δικαιοσύνη και εδώς. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της αρχαιότητας των προγόνων μας. Αλλιώς τα βιβλία δεν τα πετάξουμε. Δεν διαβάζουμε. Μην διαβάζουμε, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται. Έλα μόνο τώρα τα διαβάσει, λέει. Μα ρε παιδί με ένα ποίημα, δεν ξέρετε. Έλα μου ένα ποίημα τώρα, ας πούμε. Και στη σχολιά είσαι πρέπει να δίνουμε ποίηση. Και μετά από 2 χρόνια πρόζα. Με ποίηση, με δημοτική ποίηση. Αυτό το μεγαλείο της χώρας αυτής. Τι να σου πω, δεν ξέρω εγώ. Τα έχω χάσει. Το οποίο πρώτος το εκθίασε ο Γκέτε. Έτσι. Αστειεύεσαι.
Μόνο και το όλοι. Ναι, θέλω να πω, ήταν αυτός έπαθε πλάκα. Πώς γίνεται, λέει, δύο βουνά να μιλάνε μεταξύ τους. Πώς γίνεται να μιλάς με ένα νεκρό κεφάλι ενός κλέφτη. Πώς γίνεται ο αητός να συνομιλεί με ένα περιστέρι. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν τα συλλαμβάνει ο θείος νους του ενός. Τα συλλαμβάνει ο θείος νους του όλου. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Είμαστε πώς το λένε, τι να σου πω, είμαστε ευλογημένοι από το σύμπαν και προσπαθούμε να το συρρυκνώσουμε και να κάνουμε αυτή τη χώρα. Γιατί ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται μέσα στις αλλαγές τις κοσμογονικές. Που ξαφνικά να έχουμε αιώνιο χειμώνα να γίνουμε έρημος, ξέρω εγώ. Αρχίζω και φοβάμαι και βλέπω ότι τα σημάδια δεν είναι. Ναι, μη το γελάσει. Η Σαχάρα πριν 5.000 χρόνια ήταν πράσινη. Πριν 7.000 χρόνια. Και να πάψουμε να προβλέπουμε το μέλλον από το παρόν. Δεν προβλέπεται ποτέ από το παρόν το μέλλον. Το παρόν είναι πράγμα που φεύγει συνέχεια. Το παρελθόν είναι αυτό. Ακριβώς. Και ο ισχυρισμός, ας πούμε, το άλοθη, τα ασφάλματα του παρελθόντος, να πιάσουν τόπο. Και όχι να είναι ένα σύνθημα να δούμε τι ασφάλματα κάναμε και να κάνουμε χειρότερα την άλλη μέρα. Γιατί υπάρχει αυτή η παιδεία. Έτσι. Η παιδεία της αποπλάνησης. Να καθίσουμε, θυμάμαι ένα τραγούδι που λέγαμε τότε στη διάσπαση, αφού συζητήσαμε και αποφασίσαμε κάτι πρέπει να κάνουμε, πήγαμε να κοιμηθούμε. Λοιπόν. Σκορμένο ο φίλο μα, αλλάξει ο Κάραλη, α πούμε. Λοιπόν. Ναι. Να πάψουμε να είμαστε άνθρωποι, όχι καταστροφείς. Καταστρέφουμε συνέχεια. Αυτό. Δεν με συμπαρακαλώ πολύ. Αυτό το φαγωγό που γίνεται. Έχει ρίσει πουθενά μετά το θέατρο 12 η ώρα παγκόσμια να λειτουργούν ταβέρνες και να του λειτουργούν. Να περιμένει να φάει ο άνθρωπος 12 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή 12 και 5 που είναι άλλη μέρα. Δηλαδή τρώμε αναδρομικά, τρώμε την άλλη μέρα και κοιμόμαστε την άλλη μέρα. Τρώμε αναδρομικά. Ηλία μου, να κλείσουμε με κάτι χαρούμενο. Ποιο το μέλλον σου, τι βλέπεις, τι σκέφτεσαι, τι θα κάνεις, τα όνειρά σου κλπ. Δεν σχεδιάζω ποτέ εγώ. Δεν σχεδιάζω. Εγώ είμαι μεγαλωμένος να χαίρομαι, να σκόρμαι το πρωί να τραγουδάω, να σκόρμαι το πρωί πάντα ό,τι μέρα και να είναι και να είμαι εύθυμος και να λέω όλα καλά είναι, όλα καλά θα γίνουν πάντα. Δεν έχω πληγές, δεν θυμάμαι θλιβερά πράγματα από το παλύψιστο του εγκεφάλου που τα έχω σβήσει όλα. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν είναι πολύ, πολύ σύντομη η ζωή του για να καταλάβει τι του γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό μας αξίωσε η μοίρα, η οποία μας διαφεντεύει και ότι μια μέρα κάποιες γενιές πιο προνομιούχες και πιο βαθιά μέσα στην ύπαρξη πειθυσμένες θα φέρουν κάτι, θα φέρουν στην ανθρωπότητα. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται η ανθρωπότητα να δυστυχεί. Εκατομμύρια άνθρωποι να μην έχουν που να κοιμηθούν, να φάνε και οι άλλοι να χορεύουν και να καίνε τα δολάρια και να σχεδιάζουν γιότ 300 μέτρων. Σχεδιάζουν να έχουμε και χιλιόμετρα, γιότ χιλιόμετρα, ας πούμε. Και να κάνουν επίδειξη πλούτου. Το δεν ξέρω τι γίνει. Το θέμα λοιπόν είναι αυτό που λέει ο Ντίρεματ. Ε, ναι, ο Ντίρεματ. Σε ένα βιβλίο που λέγεται Υποψία. Το θέμα δεν είναι η αθλειότητα και η φτώχεια. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Εκεί εστιάζεται το θέμα. Υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Και δίπλα στις καμπίνες των αθλείων υπάρχουν τα πολυτελή νοσοκομεία που σαπίζουν οι πλούσιοι, λέει. Υπάρχει και ο θάνατος των πλουσίων, ο οποίος είναι φρικτότερος από το θάνατο των φτωχών, όπου παρακαλούν για μια μέρα ζωής και δίνουν τα πάντα στους γιατρούς. Και όχι μόνο στους γιατρούς. Αυτό δεν το δίνουν για τίποτα άλλο. Λέω, είναι φοβερή σημείωση αυτή. Δεν το δίνουν για τίποτα άλλο, γιατί βλέπουν να χάνουν την εξουσία τους. Όχι τη ζωή τους. Σε ευχαριστώ πολύ, Ηλία μου, που τα είπαμε. Είναι πάντα χαρά μου που μιλάμε. Αποφάσισε η καρδιά μου και φίλοι μου αγαπημένοι. Να είσαι καλά. Γεια σου, Ηλία μου. Ξημέρωμα.
Μου ζητάς να λησμονήσω.